Προσωπική στιγμή, μετά από αρκετά χρόνια, βρέθηκα με έναν καλό μου φίλο, τον Υπουργό Μεταφορών, τον Χρήστο τον Σφίρτζη, που σήμερα τιμάμε την παρουσία του, την εκδήλωσή μας. Κύριε Υπουργέ, φίλε Χρήστο, σε ευχαριστώ εκ μέρους του Δήμου μας για την τιμή που μας έκανες. Το πανηγύρι των Όνων Ελωσίων, της έδρας του μεγάλου μας Δήμου, δεν είναι μόνο μια θρησκευτική επέτειος. Δεν θυμάμαι απλά τη μνήμη δύο Αγίων, του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, χάρη στους οποίους επικράτησε ο χριστιανισμός. Αναμφίβολα, το διάταγμα των Μεδιολάνων, δηλαδή του σημερινού Μιλάνου, με το οποίο ο Άγιος Κωνσταντίνος έβαλε τέλος στο λιωγμό των χριστιανών, αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία και αφετηρία του Βυζαντινού κράτους. Αυτός άλλωστε ήταν ο λόγος που η Εκκλησία μας αναγόρευσε Αγίους τον Άγιο Κωνσταντίνο και τη μητέρα του την Αγία Ελένη. Όμως, στην πόλη μας, στα Άνω Λιώσια, η θρησκευτική επέτειος περιέχει και ένα μεγάλο μήνυμα ενότητας και συναδέλφωσης. Το πανηγύρι έπαιξε ρόλο στην κοινωνική συνοχή αυτής της πόλης. Μέχρι τη δεκαετία του 60 αποτελούσε κοινωνικό γεγονός που εξέφραζε τους γηγενείς δημότες. Από εκεί και ύστερα όμως εξελίχθηκε σε ευρύτερο πολιτιστικό γεγονός, καθώς ο πληθυσμός της πόλης αυξανόταν ραγδαία λόγω της εσωτερικής μετανάστευσης. Το πανηγύρι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης αποτέλεσε πολιτιστική γέφυρα, έκβαση των τοπικών εθίμων, αλλά και της παράδοσης του τόπου προέλευσης των νέων δημοτών μας. Σήμερα αποτελεί ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός που σφυριλατεί την ενότητά μας μέσα από την προβολή των πολιτιστικών μας σημείων. Τολμώ να πω ότι το πανηγύρι βοήθησε στην κατάργηση της διάκρισης των δημοτών σε παλιούς και νέους. Θα ήταν ωστόσο μεγάλη παράληψη να μην αναφερθώ στη συμβολή της ενορίας του Αγίου Κωνσταντίνου σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση και κυρίως στους άξιους κληρικούς που τη διακονούν όλα αυτά τα χρόνια. Παράλληλα, θέλω να ευχαριστήσω τους πολιτιστικούς φορείς του τόπου μας για τη χάρη στη συνεργασία τους από το πανηγύρι απέκτησε την διαπολιτιστική του διάσταση. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλω να απευθύνω στους συναδέλφους, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, στους καλλιτέχνες και σε όλους τους εργαζόμενους του Καλλικρατικού Δήμου Φιλής που συνέβαλαν στη φετινή διοργάνωση του πανηγυριού. Φίλες και φίλοι, κλείνουμε 9 μήνες που μας επισταθήκατε την διοίκηση του Δήμου Φιλής. Από την πρώτη στιγμή σας είχα ενημερώσει ότι τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα, αλλά είχα υποσχεθεί ότι οι συνεργάτες μου και εγώ προσωπικά θα το παλέψουμε γερά. Τολμώ να πω ότι όλοι μας ξεπεράσαμε αυτούς και σήμερα από αυτό το βήμα σας λέω με σιγουριά ότι ο Δήμος Φιλής προχωράει δυνατά μπροστά. Είμαι πεπισμένος και εγώ και οι συνεργάτες μου ότι ξεπεράσαμε τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίσαμε μόλις αναλάβαμε. Δεν θα κάνω αναφορά το τι πετύχαμε. Το ξέρετε όλοι. Το βλέπετε όλοι καθημερινά. Το ακούτε παντού. Όμως οι στόχοι μας είναι υψηλοί και η ευθύνη που μας δώσατε πριν από ένα ακριβώς χρόνο είναι πολύ μεγάλη. Με αισιοδοξία, πίστη στις αρχές μας, αίσθημα ευθύνης απέναντι σε εσάς και ειδικά στη νέα γενιά, δεσμεύομαι προσωπικά να συνεχίσουμε τη μεγάλη μάχη και να κάνουμε το Δήμο μας πρότυπο και δυνατό. Φίλες και φίλοι, να ευχηθώ από αυτό το βήμα καλή επιτυχία στα νιάτα μας που δίνουν το δικό τους αγώνα όπως το δίναμε και εμείς πριν από κάποια χρόνια για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια και να τους τονίσω φιλικά και καθηγητικά να προχωρήσουν γερά και με τσαπουκά, να μην μασίσουν σε τίποτα γιατί η επιτυχία τους εκτιμώ ότι είναι δεδομένη. Φίλες και φίλοι, με αυτά τα λίγα λόγια σας ευχαριστώ για άλλη μία φορά που είστε κοντά μας.
Σας ευχαριστώ δημόσια για την αγάπη που μας δείξατε και την υπομονή που κάνατε όλο αυτό το διάστημα. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους που απαρτίζουν τη Δημοτική μου ομάδα. Τους Δημοτικούς Συμβούλους, τον Σάβα Σάβα, την πρωή Δήμαρχο Ζεφυρίου, τη Φωτεινή Τηγιανοπούλου, τη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Χρυσούλα την Κουράση, για τη στήριξη, τη βοήθεια και τις προτάσεις τους. Ευχαριστώ και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Για την κριτική τους μας βοηθά να γίνουμε καλύτεροι και επικοδομητικοί. Θα ήταν παράληψή μου να μην ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία που σήμερα βρίσκεται μαζί μας και εκπροσωπείται, και θα σας το πω από την αρχή, με τον Υπουργό Μεταφορών, Δικτύων και Υποδομών, τον φίλο μου τον Χρήστο τον Σφύρτζη. Την Περιφέρεια Αττικής και τον Αντιπεριφερειάρχη τον Γιάννη τον Βασιλείου, τον Πρόεδρο της ΣΚΕΔΕ και τον Δήμαρχο Αμαρουσίου τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Και αφήνω στο τέλος για τον φίλο μου και συνολοφόρο τον Γιάννη τον Κασαβό που μας τιμά όλη μέρα σήμερα με την παρουσία του μαζί με τον Θανάση τον Κατσιγιάννη, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αχαρνών. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους δημάρχους, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση βοήθησε το Δήμο Φιλής στο δύσκολο έργο και στο μεγάλο αγώνα και στο μαραθώνιο που είχαμε. Και θα αφήσω στο τέλος τις ευχαριστίες μου για τους δύο υπουργούς εσωτερικών της προηγούμενης και της σημερινής κυβέρνησης, τον Αργύρη Κωνστανόπουλο και τον Νίκο τον Κούτσι, για την πολύτιμη βοήθειά τους. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλους. Χρόνια πολλά στον Κώστα, στην Κωνσταντίνα και την Ελένη. Χρόνια πολλά στην πόλη μας. Χρόνια πολλά και προχωράμε μπροστά.